Φίλες και φίλοι του καναλιού, χρόνια πολλά, να είστε καλά, με ευτυχία, με αγάπη, με αφθονία, ο καθένας ό,τι υποθεί. Πάμε να κάνουμε πάλι κάτι παλαβό, κάτι όμορφο, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε διότι θα χρησιμοποιήσουμε το αρχικό, προσέξτε, το αρχικό γράμμα του ονόματος, από τι ξεκινάει το όνομά σας, από α, από ε, από κ, από σ, από τ, δεν ξέρω τι, και θα το αναλύσουμε και θα δούμε, θα δείτε. Δεν θα αποκαλύψω ακόμα. 2-3 κανόνες να σας πω. Ισχύει μόνο ο αριθμός, μάλλον ισχύει μόνο το όνομα της ταυτότητας. Αν πάνω χάρη σε λένε Ευγενία και σε φωνάζουν Νία, ισχύει το Ευγενία, εντάξει, σε αυτή την ανάλυση. Βέβαια παίζει ρόλο και το Νία, αλλά γιατί για κάποιο λόγο το έχεις κάνει υποκοριστικό, δεν είναι τυχαίο, αλλά πάμε όμως το όνομα που γράφει ταυτότητα. Αν έχεις 2 ονόματα, θα δεις και τα 2. Δηλαδή, αν σε λένε πάνω χάρη Ελευθερία Γεωργία, θα δεις το ε και το γ. Εντάξει, είναι το αρχικό του ονόματος. Αν πάνω χάρη έχεις υποκοριστικό, δεν παίζει ρόλο, μάλλον δεν είναι το επίσημο, δεν είναι το, αυτό που χρησιμοποιούμε. Παρ' όλα αυτά, αν θέλεις, μπορείς να δεις αυτό που γράφει ταυτότητα και το υποκοριστικό σου. Αν πάνω χάρη αυτό που προηγούμενο σε λένε Ευγενία, μπορεί να δεις το ε, μπορεί να δεις και το νη τι σημαίνει, γιατί για κάποιο λόγο αυτά τα δύο συνδυάζονται. Εντάξει, αυτός είναι ο γενικός κανόνας. Για τα λατινικά και για όσους έχετε ξένο όνομα, κατά κάποιο τρόπο ισχύει η ίδια αποτύπωση. Εντάξει, θα δω πως στην πορεία το κάνουμε και για τα λατινικά σας λέω το... Γιατί το α, ας πούμε, εντάξει, είναι κλασικό. Το β είναι το μπ, ας πούμε. Το γ είναι το σ. Οπότε έχει την ίδια, κατά κάποιο τρόπο, δυναμική. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα, Πυθαγόρια αριθμολογία. Χρησιμοποιούμε Πυθαγόρια αριθμολογία. Να βάλω μια παρένθεση εδώ. Υπάρχουν διάφορα συστήματα. Αν πάτε τώρα στο ίντερνετ και το ψάξετε, γίνεται ένας πανικός. Ειδικά στους πίνακες με τα ονόματα, δηλαδή, με τα γράμματα. Δηλαδή το γράμμα α αντιστοιχεί στον αριθμό 1. Το γράμμα β αντιστοιχεί στον αριθμό 2. Κάποια άλλα συστήματα έχουν έναν άλλο τρόπο προσέγγισης. Άλλοι χρησιμοποιούν το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο. Έτσι το πραγματικό, το παλιό. Το εννιαδικό, που αν τα προσθέσεις πάντα καταλήγεις στον αριθμό 9. 27 γράμματα, 2 και 7, 9, 45, 4, 50, 4, 500, αν τα προσθέσεις πάλι μας κάνει 9, δηλαδή το αρχαίο ελληνικό είναι εννιαδικό. Δεν ισχύει, διότι δεν είναι επί του παρόντος, αφαιρέθηκαν κάποια γράμματα. Και κυρίως αφαιρέθηκαν κάποιοι συμβολισμοί, το σίγμα τάφα, ας πούμε, το S, με το αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, μη σας μπερδεύω τώρα, γιατί θα απομακρύνουμε πάρα πολύ. Ένα άλλο που θέλω να σας πω τώρα, κρατήστε το αυτό, διότι θα μας βοηθήσει στην ανάλυση, πολύ γρήγορα θα σας πω. Χωρίζεται και εδώ τα γράμματα σε τριάδες, εντάξει. Οπότε, υπάρχει, δηλαδή θα πηγαίνω όνομα-όνομα, μάλλον γράμμα-γράμμα-γράμμα και θα σας αποκαλύπτω απίστευτα μυστικά, πολύ όμορφα, κατευθείαν θα πηγαίνω στο θέμα, δεν θα μακρηγορήσω και θα τραβάω και μια ειδική κάρτα για το κάθε γράμμα, εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Υπάρχει η δημιουργική ομάδα. Αυτή η ομάδα είναι το α, το ι και το σ. Εντάξει, συνδέεται με το ένα, συνδέεται με το εγώ, συνδέεται γενικότερα με το να κάνουμε πράγματα, να προχωράμε με αυτοπεποίθηση. Η συνεργατική ομάδα, τα γράμματα β, κ, τ, έχει να κάνει με το αριθμό 2, είναι η ιδιαδικότητα, έχει να κάνει με τη συνεργασία και θέλει να πετύχει και μέσα από τη διπλωματία. Υπάρχει η γήινη ομάδα, το δ, το μ και το φ. Συνδέεται με τον αριθμό 4, εντάξει, και είναι υλιστικό, γήινο, σταθερό και χτίζει γενικά. Υπάρχει η κοινωνική ομάδα που είναι το γάμα, το λάμδα, το ύψιλον και συνδέεται με τον αριθμό 3 που είναι ο αριθμός της επικοινωνίας. Υπάρχει η μεταβλητή ομάδα που είναι το ύψιλον και το νι, που συνδέεται με τον αριθμό 5 και έχει να κάνει με την επικοινωνία, με την ελευθερία, την ανεξαρτησία. Υπάρχει η θεϊκή ή αλλιώς η απολεσθήσα ομάδα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα γιατί λέγεται απολεσθήσα, που έχει το όμικρον και το χ, συνδέεται με τον αριθμό 6, εντάξει, και είναι ένα πολύ ιδιόμορφο αριθμός, αλλά και γιατί είναι και το εξάκτινο αστέρι που δίνει δύναμη, δίνει μαγεία στους κατόχους, τέλος πάντων, το οποίο έχει να κάνει τώρα όμως με την αρμονία, την τάξη. Επίσης έχει να κάνει με την ισορροπία, με το άγνωστο χ,
Γιατί ο αριθμός, συγγνώμη, γιατί το γράμμα έχει και αυτό παίζει ιδιαίτερο ρόλο και έχει να κάνει με το μυστικό, το μυστήριο και τη μεταφυσική. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε επίσης τώρα μετά με την μεταφυσική τριάδα που είναι το Ζ, το Π και το Ψ που συνδέουν τον αριθμό 7 που είναι της φιλοσοφίας, της βαριάς γνώσης έτσι και της και γενικότερα των ιδιαίτερων, ας το πούμε, μυστικών. Η λειτουργική τριάδα που είναι το Ήτα, το Ξ και το Ωμέγα, συνδέουν τον αριθμό 8, είναι αριθμός δύναμης, με τα χρήματα, κυριαρχία. Και έχουμε και στο τέλος την κυριαρχική ομάδα, το Θήτα και το Ρο, που συνδέεται με τον αριθμό 9, που είναι ο αριθμός της ολοκλήρωσης, της απελευθέρωσης, του αλτρουισμού, της ψυχής. Εδώ υπάρχει η έννοια, εγώ θα σας το πω, όποιος το κατάλαβε, αν θέλετε το δεχτείτε ή όχι, ότι εδώ θα κλείσει ο κύκλος, ο δικός σας, ο προσωπικός, αυτά που τραβάτε, να το πω έτσι, εφόσον όταν εκπληρωθεί και πληρωθεί πραγματικά το κάρμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και από προηγούμενες ενσαρκώσεις. Δηλαδή, ποια είναι η θεωρία εδώ, ότι αν συναντήσω έναν άνθρωπο και είμαι και σε μια κατάσταση περίεργη, πρέπει να πληρωθεί το κάρμα και τότε θα απελευθερωθούμε και εμείς και εκείνος. Οτιδήποτε. Σε θέματα αγάπης, σε θέματα, ξέρω εγώ, γάμου, σε θέματα εργασίες, σε θέματα συνεργασίας, σε δικαστήρια, σε ό,τι και να είναι. Δεν το επεκτείνω περισσότερο, απλά σας λέω ότι λέει η θεωρία της Πυθαγόριας αριθμολογίας, η οποία είναι και, ναι, ο Πυθαγόρας μίλαγε για μετασαρκώσεις, έτσι. Ήταν ο πρώτος ο οποίος εισήγαγε δημόσια και έλεγε ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Και έλεγε ότι η ψυχή είναι επίσης ίση σαν τους θεούς. Και φυσικά βεβαίως τον πήρανε, πώς το λένε, και τον δέχτηκε όχι μόνο κριτική, αλλά γενικότερα δέχτηκε και πάρα πολύ έτσι αντιμαχόμενος, δηλαδή με πολλούς σε πράγματα ιερείς και πολιτικούς και δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, το αφήνω εδώ, προχωράμε γιατί, λοιπόν, τώρα δεν θα σας πω περισσότερα πράγματα για αυτό το κομμάτι, λοιπόν, γιατί τώρα οι δυναμικές ομάδες και όλα αυτά δεν είναι τυχαίες, ακόμα και οι γραμμές που έχουν, τα γράμματα παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο, δεν είναι τίποτα τυχαίο και οι γραμμές και όπως είναι και τα λοιπά. Εντάξει, λοιπόν, όμως, το σημαντικό τώρα το οποίο έχουμε να κάνουμε εδώ είναι το εξής. Εγώ θα ανακατέψω λιγάκι και θα πάμε να δούμε γενικότερα ένα μήνυμα που έχει να σας μεταφέρει μαζί με την πληροφορία που θα πούμε. Το αρχικό σας γράμμα, και να ξέρετε, απλά πληροφοριακά το λέω, ότι παίζουν πολλά ρόλο. Παίζει ο πρώτος αριθμός του, ποιο είναι το πρώτο φωνήεν του γράμματος, έτσι, ποιο είναι το σύμφωνο. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο όταν να κάνουμε μια πολύ μεγάλη αριθμολογική ανάλυση. Αλλά πάμε στα απλά τώρα, στα κατανοητά, εγώ ανακατεύω λίγο. Θα πάρετε λοιπόν μια πληροφορία για γενικά, για το 23. Μία γενική δόνηση. Με τι συντονίζεται το όνομά σας, το αρχικό του όνοματός σας για το 23, τι μήνυμα θέλει να σας δώσει. Και στη συνέχεια, αν το συνδυάσετε και με το άλλο βιντεάκι που έχω κάνει, την άλλη ανάλυση που έχω ετοιμάσει. Ωραία. Βγαίνουν εδώ πράγματα, βεβαίως και βγαίνουν εδώ ωραία πράγματα. Και τι βγαίνει, μας έχει βγει λοιπόν, προσέξτε. Ένας λέων που σημαίνει ότι είναι ένας νέος, ότι μπορεί να αποκτήσει φήμη, να κάνει πράγματα, να γράψει εδώ που γράφει, μαθαίνει πληροφορίες. Και εδώ τώρα το μαθαίνω σημαίνει απίστευτα. Είναι πολύ ανοιχτό το πεδίο. Είναι από το σπουδάζω σε πανεπιστήμιο πλειολόγος, παίρνω χαρτί, μαθαίνω κίνο, μαθαίνω ταρό, μαθαίνω αστρολογία, μέχρι μαθαίνω πυρηνική, φυσική, δεν ξέρω τι άλλο. Και επίσης σημαίνει και γράφω. Μπορεί να γράφω τα απομνημονεύματά μου, γράφω το, όλο αυτό. Με αυτό συντονιζόμαστε και με το άλλο που συντονιζόμαστε που είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι με τον Άσο Κούπα. Έτσι, δηλαδή τα μηνύματα εδώ γενικότερα για το 23, για τα ονόματα, μια και ξεκινάμε, είναι καρκίνος, η αγάπη και τα υπόλοιπα ζώδια βέβαια του νερού, αγάπη, φλερτ, γάμος, κάτι νέο, ένας έρωτας ίσως, κάτι καινούριο το οποίο. Προσέξτε. Ο έρωτας ή η αγάπη μπορεί να είναι και συμβολικό. Μπορεί να μην είναι μόνο άνθρωπος που ερωτευόμαστε. Μπορεί να είναι και κάτι το οποίο αγαπάμε και μας αρέσει. Ωραία, εγώ έχω ανακατέψει. Θα τα βάλω εγώ εδώ έτσι. Λοιπόν, και έλεγα προηγουμένως ότι μπορείτε να συνδυάσετε αυτή την ανάλυση με την ανάλυση και της ημερομηνίας γέννησης. Οπότε θα έχετε δύο πολύ σημαντικές αναλύσεις, μπαμ-μπαμ δηλαδή, πολύ γρήγορες, και μπορείτε να βγάλετε από εκεί πολύ χρήσιμα, όχι μόνο συμπεράσματα, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είπα προηγουμένως, το ανέλησα λιγάκι όσον αφορά για τα γράμματα, τι είναι συνεργατικά κτλ. Έχετε υπόψη σας, μπορεί να γυρίσετε πάντα το βίντεο και την ανάλυση πίσω για να δείτε τι γίνεται. Και ξεκινάμε με, με το α. Εντάξει, είναι ο αριθμός 1. Ανήκει στην ομάδα της δυναμικής των δυναμικών γραμμάτων. Η κάρτα ταρό που αντιστοιχεί είναι ο μάγος. Ο πλανήτης είναι ο ήλιος. Το ζώδιο είναι ο Λέων. Και το έμβλημα, το μυστικό έμβλημα, δεν το περιμένατε έτσι, το μυστικό σύμβολο έμβλημα είναι το ξύφος. Δεν θα πω περισσότερα, θα τα πούμε σε μια άλλη ανάλυση, διότι εδώ σκοπός είναι να δούμε λίγο με τι συντονίζεστε, τι υπάρχει και να προχωρήσουμε για το 23, γενικές δονήσεις και αυτό και μια καρτούλα και προχωράμε. Άρα, τι έχει να σας πει και εδώ σαν μήνυμα, το οποίο το μήνυμα εδώ είναι Κρόνος, άρα έχουμε καρμικές καταστάσεις, ετοιμάσου δηλαδή, είδω ότι θα υπάρχουν κάποια καρμικά γεγονότα, ανεξάρτητος, μπορεί να υπάρχουν κάποιες συμφωνίες ή κάποια κληρονομιά, πρόσεξε όμως γενικότερα, όχι στην ήττα, όχι στη μιζέρια, μη μιζεριάζεις, εντάξει, δεν μου πάνε καλά, εκείνο, εντάξει, πρώτα, okay, δεν σου πάνε καλά, πάτα το πάνω, απώλεια γενικότερα, προσοχή στην απώλεια, την οικονομική και σε θέματα υγείας, προσέχουμε την υγεία, εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα, στο επόμενο, στο β, ο αριθμός, μια μικρή παρένθεση. Δεν μπορεί να μην ισχύει για όλους, γιατί εξαρτάται, προσοχή, εξαρτάται και η προσωπική αριθμολογία του καθενός, έτσι. Εννοείται ότι έχουμε και εμείς ένα χάρτη στην αριθμολογία, είναι διαφορετικός. Αυτά που λέμε είναι ένα γενικό πλαίσιο, να πάρετε κι εσείς λίγο τα πάνω σας. Πώς το λένε, για πιο εξειδικευμένα χρειάζεται μια ανάλυση ιδιαίτερη. Πάμε. Β τώρα. Είναι η συνεργατική, είναι ο αριθμός 2. Η κάρτα ταρό είναι η Αίρια. Ο πλανήτης είναι η Σελήνη. Το ζώδιο είναι ο καρκίνος. Και το έμβλημα, το μυστικό έμβλημα, είναι το άγκιστρο. Το αγκίστρι, το άγκιστρο. Μάλιστα, εδώ έχει βγει ένας ζυγός, κυρίως ζώδια και της γης, γιατί αυτή η κάρτα σε ένα μυστικό βαθύ συμβολισμό, ο ζυγός είναι αυτός ο οποίος εδώ έχει μια κυριαρχία. Τι σημαίνει, εδώ σημαίνει ενθουσιασμός, έχεις πολλά να μάθεις γενικότερα, άρα πολλές εμπειρίες μέσα στο 23, θα αποκτήσεις πολλές εμπειρίες, αλλά είναι και πολύ καλό όσον αφορά στο να κάνεις κάποια πράγματα στο επαγγελματικό σου τομέα, στο επαγγελματικό κομμάτι, στην ύλη δηλαδή. Εντάξει, συνεργασίες, πράγματα, επιχειρήσεις, επιχειρηματικότητα, κάτι να ξεκινήσεις, να κάνεις, αλλά πρέπει πρώτα να μάθεις όμως και να το αναλύσεις καλά. Πάμε λοιπόν στο επόμενο γράμμα που είναι το γάμα, που είναι ο αριθμός 3, ανήκει στην κοινωνική ομάδα, η κάρτα ταρό που αντιστοιχεί είναι η αυτοκράτηρα, ο πλανήτης είναι ο Άρης, ζώδιο κρυός και ο συμβολισμός εδώ, αυτού του γράμματος, είναι ο αναμένος δαυλός. Είδες πώς θα μαθαίνετε. Εδώ λοιπόν η κάρτα η οποία βγαίνει, είναι, κρύβεται ο ηχθής από εδώ πίσω από αυτή την κάρτα, άρα σημαίνει και ευαισθησία, σημαίνει και διέστηση και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια εδώ του αέρα. Έχει να κάνει με την αβεβαιότητα, κυρίως στο θέμα της εργασίας, εντάξει, θα έχεις μια αβεβαιότητα, θα προσπαθείς να καταλάβεις τι γίνεται, τι παίζει, είναι καλό όμως για εργασία, θα έχεις σκοτούρες, πρόσεχε στα λόγια και προσοχή και στην καταπίεση. Αυτές είναι οι εμπειρίες γενικότερα για το 23. Εντάξει, λοιπόν. Το Δέλτα. Το Δέλτα είναι ο αριθμός 4, είναι γήινο, η κάρτα ταρό που αντιστοιχεί είναι ο αυτοκράτορας, έχει ως πλανήτη την Αφροδίτη και το ζώδιο ανήκει, το ζώδιο της Παρθένου. Το μυστικό σύμβολο είναι ο κύβος. Οι εμπειρίες που έρχονται για σένα και συντονίζεσαι έχει να κάνει με τον αριθμό 3, το 3 καρό, ο Ερμής υπάρχει εδώ πίσω που κρύβεται, είναι η κάρτα της επικοινωνίας δηλαδή, ζυγός, είναι η ώρα των αποφάσεων. Θα έχεις συναντήσει, θα συναντήσεις με ανθρώπους κλειδιά που θα πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις, παρέα, ταξίδι, αμοιβές, ικανότητες, φιλία, είναι καλό, εντάξει. Αλλά όμως θα έρθει κάποια στιγμή, θα έρθουν κάποιες στιγμές μέσα στο 23 που θα πρέπει να πάρεις κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Το έψιλον. Έψιλον 5, αριθμός 5, είναι μεταβλητό, ανήκει στην ομάδα των μεταβλητών γενικότερα, της επικοινωνίας κτλ. Η Ιεροφάντης είναι η κάρτα ταρό που αντιστοιχεί. Έχει ως πλανήτη τον Δία και ως ζώδιο τον Τοξότη και το μυστικό σύμβολο είναι η σκάλα.
Λοιπόν, οι εμπειρίες με τις οποίες εσύ συντονίζεσαι είναι με έναν τάβρο, σαν ζώδιο, και εδώ τώρα μιλάμε για ανθρώπους, έτσι, με άνθρωπο ή με οροσκόπο τάβρο, και με τα υπόλοιπα ζώδια του νερού που αντιστοιχούν. Οικογένεια, θα σε απασχολήσουν θέματα οικογένειας, ενώ δηλαδή με καλό τρόπο. Πρέπει να δώσεις αγάπη, να το πω έτσι. Πρέπει να δείξεις, να εκφράσεις και να δώσεις την αγάπη σου. Σχέσεις, σταθερότητα, αγάπη, καλές αλλαγές. Αλλά επίσης σημαίνει και συγκράτηση. Εδώ το 4 σημαίνει, είναι καλή κάρτα, αλλά σημαίνει και λίγο συγκράτηση. Μην συγκρατιέσαι πολύ σε θέματα έκφραση της αγάπης. Μπορεί να εκφραστείς, άσχετα να έχεις και τη δυσκολία. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, που είναι το Ζ. Το Ζ, λοιπόν, είναι ο αριθμός 6. Η μεταφυσική ανήκει μάλλον να το πω έτσι, είναι το έκτο γράμμα της αλφαβήτου, όμως ανήκει στην ομάδα της μεταφυσικής, στον αριθμό 7 δηλαδή, είναι οι εραστές. Εδώ έχουμε σύμβολο την Αφροδίτη ως πλανήτη και το ζώδιο Ζυγός, και το σύμβολο του Ζήτα είναι η ζυγαριά. Για να δούμε με τι εμπειρίες συντονίζεσαι. Και οι εμπειρίες που συντονίζεσαι είναι με τρία κούπα. Καλό, ένα ζώδιο δίδυμος κρύβεται εδώ πίσω, είναι οι επιτυχίες, νέα πράγματα, ίσως και ένας γάμος, μια γνωριμία, μια επανασύνδεση, ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή έρχεται, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Άρα οι εμπειρίες που θέλεις, αλλά και μπορεί να σου δοθεί ευκαιρία να βιώσεις, είναι σε θέματα της χαράς, κάτι θετικό, να έχεις αυτοπεποίθηση όμως, έτσι, να χαίρεσαι, να κάνεις έκφραση. Όλα αυτά, γιατί ο δίδυμος εδώ μπορεί να σε βοηθήσει να εκφραστείς. Και εδώ είναι και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Αυτό είναι πολύ καλό, ωραία. Πάμε στο Ήτα, το οποίο είναι ναι μεν το 7ο γράμμα του αλφαβήτου, ανήκει όμως στη λειτουργική ομάδα με αριθμό 8, τον εσωτερικό αριθμό, έτσι, που είπαμε προηγουμένως. Στην κάρτα ταρό είναι το άρμα, κυβερνήτης είναι ο Πλούτονας και φυσικά εδώ υπάρχει το ζώδιο Σκορπιός και έχει ως σύμβολο το δρεπάνι. Μάλιστα. Εδώ τώρα. Με τι συντονίζεσαι, πάλι με ζώδιο, με ζώδιο διδύμων, με τα υπόλοιπα ζώδια φυσικά του αέρα, μιλάμε για ανθρώπους, είτε σε ζώδιο είτε οροσκόπος, καλή διάθεση, στήριξη, συναντήσεις, προσοχή όμως στη βαρεμάρα, λίγο μπορεί να βαρεθεί, λες, όχι Παναγιά μου, τι βαρετό, βαρετή συνάντηση, τι μου λένε και δεν ξέρω τι άλλο. Οκ, okay, εντάξει. Οι εμπειρίες λοιπόν έχουν να κάνουν και με το 6, θέματα ισορροπιών, έτσι, θέματα αρμονίας, θέματα σχέσεων και εδώ, θέματα οικογενειακά πράγματα κυρίως και συνεργασιών και με ανθρώπους. Καλός αριθμός, αν φορέσεις καλά αυτή τη δόνηση, μπορεί να έχεις αρκετή επιτυχία. Γιατί με αυτή τη δόνηση μπορεί να πετύχεις πολλά πράγματα. Πάμε στο θήτα. 8 στη σειρά, είναι καρμικό αυτό το γράμμα, ανήκει στον αριθμό 9, δικαιοσύνη είναι κατά ταρό, ο Ποσειδώνας είναι ο κυβερνήτης αυτού του γράμματος και η Ιχθύς. Έχει να κάνει ο συμβολισμός εδώ με το άπειρο. Εντάξει, λοιπόν. Και οι εμπειρίες που έρχονται είναι η Ιχθύς. Ωραίο. Λοιπόν. Βέβαια, εδώ κρύβονται οι ηχθείς, ζώδιο οροσκόπους με ανθρώπους, μπορεί να είσαι εσύ ή κάποιος άνθρωπος που σε ενδιαφέρει, θα γνωρίσεις. Τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα όμως, επιτυχία, παραγωγικός, παραγωγική, να φτιάξεις πράγματα, ενδιαφέρον με αποκρυφισμό, να προσέχεις πολύ τους εχθρούς και όχι στη διχόνοια, αν και αυτό εδώ πέρα είναι το 7, σημαίνει ευλογία και προστασία. Δηλαδή η εχθροί που έχεις, η ζήλια που μπορεί να έχουν πάνω σε σένα, δεν θα πιάνει τόσο πολύ πάνω σου, διότι έχεις προστασία. Ο αριθμός 7 είναι και ένας αριθμός της προστασίας. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, πάμε στο επόμενο. Το Ιώτα είναι το 9ο στη σειρά, είναι στα δυναμικά, ανήκει στα δυναμικά, δηλαδή στη δυναμική ομάδα, συγγνώμη, συνδέεται με τον Ερημίτη, ο πλανήτης είναι ο Δίας, ο Τοξότης είναι το ζώδιο που κρύβεται πίσω από αυτό το γράμμα και το σύμβολό του είναι η ράβδη, τα μπαστούνια σε χιαστή όμως. Εντάξει, αυτό είναι το σύμβολό του. Πάμε να δούμε τι εμπειρίες εσύ συντονίζεσαι. Και είναι ένα πολύ ωραίο αυτό εδώ, πολύ πολύ
ελπιδοφόρο με αλφα κούπα καρκίνος, είτε ζώδιο του οροσκόπος και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια του νερού, αγάπη, φλερτ, γάμος, κάτι νέο, έρωτας, κάτι νέο έρχεται σε συναισθηματικό επίπεδο. Τώρα, επειδή είπαμε, δεν είναι όλες οι εμπειρίες για όλους το ίδιο, μπορεί να είσαι νέος έρωτας, μπορεί να είναι μια νέα συνεργασία, κάτι καινούριο που ξεκινάς και το αγαπάς πάρα πολύ, κάτι όμορφο, άρα μπορεί να συντονιστείς με πολύ όμορφες ενέργειες για το 23 και να φέρεις κάτι καινούριο στη ζωή σου. Επίσης λέω το εξής, συντονιζόμαστε με αυτές τις ενέργειες, κάποιοι θα τις πετύχουν, κάποιοι δεν θα τις πετύχουν και δεν το λέω με αρνητικό και κριτικό τρόπο, εννοώ ότι και με κάποια συντονιζόμαστε, με κάποια δεν συντονιζόμαστε, εντάξει. Ενώ δηλαδή στο καινούριο, γιατί κάποιος μπορεί να πει ρε παιδί μου, εγώ το 23 δεν έκανα κάτι καινούριο, όταν περάσει ο καιρός δηλαδή μετά από ένα χρόνο, γιατί δεν συντονίστηκες. Γιατί δεν ήταν σωστός ο χρόνος. Παρ' όλα αυτά όμως δείχνει εδώ τη δυναμική, έτσι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο που είναι το Κ. Είναι το 10ο στη σειρά, είναι στη συνεργατική ομάδα, είναι δηλαδή στον αριθμό 2, μην μου τον μπερδέψετε, είναι άλλο η σειρά των γραμμάτων, διότι εδώ είναι στο συνεργατικό που είναι ο αριθμός 2. Το Κ, ναι, μεν είναι το 10ο στη σειρά, αλλά εσωτερικά στην αριθμολογία ο αριθμός του είναι ο 2. 11 κυρίως, αλλά το 2. Λοιπόν, τροχός της τύχης είναι στην κάρτα Ταρό αντιστοιχεί, με αντιστοιχεί επίσης ζωδιακά στον πλανήτη Άρη και στον Σκορπιό, και το σύμβολό του, το μυστικό του σύμβολο είναι ο κόνος. Πάμε να δούμε με τι εμπειρίες συντονίζεσαι. Ποσειδώνας, υδροχός. Αυτές είναι οι κυρίαρχες ενέργειες της κάρτας. Στόχοι, λογική, έρωτας, ταξίδι, δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές, προσοχή στο θυμό, διότι είναι μία, το δύο αυτό εδώ με τα μπαστούνια, δίνει και θυμό, νευριάζουμε με το τέρι μας, με το συνεργάτη μας, με το αφεντικό μας, σε θέματα κυρίως συνεργασιών, με ένα συνεργάτη ή οτιδήποτε, εντάξει. Με τον εραστή, τον κόμενο, βάλτε ό,τι θέλετε εσείς τώρα εδώ, ο καθένας βάζει ό,τι θέλει. Λοιπόν, όμως, είναι από τις καλές κάρτες, είναι το 2, συνεργασίες και καλή σωστή επικοινωνία. Αυτό σου λέει. Θα έχεις εμπειρίες, προκλήσεις, ώστε εσύ να κρατήσεις, να το πέτσεις το θυμό σου ή την έντασή σου και να μπορέσεις να συνεργαστείς και να επικοινωνείς. Αυτοέλεγχος δηλαδή και σωστή συνεργασία και επικοινωνία. Αυτές είναι οι εμπειρίες. Μια χαρά σε κόβω, δεν είναι και κάτι κακό. Έλα εδώ. Να τα ισιώσω λίγο. Για να τα ξαναβάλουμε, να επιλέξουμε να συνεχίσουμε. Πάμε τώρα στο επόμενο. Λάμδα, 11ο στη σειρά. Ανήκει στην κοινωνική ομάδα. Συνδέεται με την κάρτα Ταρό της δύναμης. Πλούτονας είναι ο πλανήτης που το κυβερνά. Σκορπιός είναι το ζώδιο. Και έχει να κάνει με το σύμβολο με την νεκροκεφαλή. Τώρα μην μου αρχίσετε, εντάξει, νεκροκεφαλή, ναι, είναι ένα σύμβολο το οποίο είναι σε παγκόσμια εμβέλεια, υπάρχει και για κάποιο λόγο υπάρχει εκεί. Λοιπόν, για να δούμε. Ωραία, συνδέεστε όμως με ωραίες εμπειρίες, είναι το 10 καρό. Ταύρος κυρίως και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, ωφέλεια, εργασία, υγεία, άνοδος, προσοχή στον ναρκισισμό. Εδώ το 10 καρό όντως είναι από τις πολύ καλές κάρτες, διότι μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη επιτυχία γενικά σε θέματα εμπορικών συμφωνιών, επαγγελματικά, έτσι. Αλλά πρέπει όμως και εσύ να εργαστείς, να δεις πόση δύναμη έχεις για να τα καταφέρεις, να έχεις την υγεία σου, να σε υγιείς δηλαδή, για να έχεις ενέργεια, δύναμη, αυτά, για να πετύχεις τους στόχους σου. Ή συντονίζεσαι με κάτι θετικό εσύ όσον αφορά το 23 για φήμης και σε θέματα φήμης. Μπορεί να βγεις στο TikTok που λένε, μπορεί να βγεις στο YouTube, μπορεί με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να γράψεις ένα άρθρο και να σε αγαπήσουν οι άνθρωποι. Μπορεί να ανεβάσεις μια φανταστική φωτογραφία στο Instagram και να έχεις, ξέρω εγώ, μετά δεν ξέρω πώς ακούω. Δηλαδή, πλέον να πω ότι αυτά που λέμε εδώ δεν είναι μόνο σε ένα στενό πλαίσιο. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και διακλαδώσεις επιτυχίας, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, λοιπόν, στο επόμενο. Στο γράμμα, λοιπόν, μη, 12ο στη σειρά, είναι γήινο. Έχει να κάνει με τον κρεμασμένο στην κάρτα Ταρό συμβολισμό. Η Αφροδίτη κυβερνά αυτό το γράμμα. Ταύρο στο ζώδιο και έχει να κάνει με συμβολισμό. Άκου ένα πολύ ωραίο συμβολισμό που έχει εσύ, το μη, δωρικός κύωνας. Αυτός είναι ο συμβολισμός σου. Βέβαια, γιατί όλα έχουν συμβολισμούς. Και πέφτει εδώ τώρα ένας βασιλιάς, ο οποίος είναι σπαθάτος,
Εγώ καιρός κυρίως κυβερνά αυτή την κάρτα και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια του αέρα, αναγνώριση, καλός χαρακτήρας μπορεί να είσαι εσύ ή κάποιος άνθρωπος που θα σε επηρεάσει, σου ένας πατέρας, προστασία, προσοχή όμως, μην γίνεις εσύ μίζερος μίζερη ή εντελώς ανέσθητη σε αυτά τα οποία γίνει. Δηλαδή πολλές φορές και το λέμε θα γίνω ανέσθητος, ανέσθητη για να μπορέσω να το αντέξω, εντάξει. Όμως εδώ έχει να κάνει με μια πολύ δυνατή ενέργεια, πολύ δυνατή κάρτα, κυρίως συναντήσεις, κυρίως με αρσενικό στοιχείο αν είσαι άντρας, με φίλους, με συνεργάτες αν είσαι γυναίκα, με κάποιους ανθρώπους που εσύ σχετίζεσαι κυρίως. Υπάρχει και μια προστασία, μια πατρική φιγούρα εδώ που ενδιαφέρεται για σένα και θέλει να σε προστατέψει και σου λέει καλές συμβουλές. Αυτό είναι πολύ καλό και μπορείς να πάρεις κάτι το οποίο θα σου δώσει δύναμη για να μπορέσεις εσύ να το πάρεις σαν συμβουλή και να προχωρήσεις. Αυτή είναι μια πολύ ωραία εμπειρία για το 23. Πάμε λοιπόν στο νη, 13ο γράμμα, ανήκει στα μεταβλητά. Τα μεταβλητά λοιπόν ανήκουν στον εσωτερικό αριθμό 5, μην το ξεχνάμε. Έχει να κάνει με την κάρτα του θανάτου. Ο πλανήτης είναι η Αφροδίτη, το ζώδιο είναι η Δίδυμη και το μυστικό σύμβολο είναι το κηρύκιο του Ερμή. Το κηρύκιο του Ερμή. Αν το θυμώ, μπορεί να το ψάξεις στο Google να το βρεις το συμβολισμό. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε με έναν Κρόνο. Ο Κρόνος που σημαίνει και φθορά εδώ σε αυτή την περίπτωση. Εδώ είναι το μπαστούνι, το 4 μπαστούνι και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς. Εδώ τώρα είναι το κακό το μάτι. Σε ζηλεύουνε. Άρα θα έχεις να αντιμετωπίσεις εσύ πολλές ζήλιες, θέματα ζήλιας. Θα έχεις υποχρεώσεις το 2023, αρκετές υποχρεώσεις να φέρεις εις πέρας και ευθύνες. Μπορεί να σε απασχολήσει ένα θέμα εσωτερικό δικό σου, άγχος, πίεση, μέσα σου να μην νιώθεις πάρα πολύ καλά. Ζήτα βοήθειες σε αυτές τις περιπτώσεις από ειδικούς. Λέμε τώρα, θα μου πεις, μα τρελαίνω με αυτά. Όχι, προς Θεού, ρε παιδί μου. Πολύ απλά. Δεν σημαίνει ότι συμβαίνει σε όλους, αλλά μια πίεση όλοι την νιώθουμε. Και ειδικά μετά με όλα αυτά που συμβαίνουν, με ενεργειακή κρίση, πόλεμη, πανδημία, το ένα το άλλο, οικονομικά αυτά, έχουμε λίγο τρελαθεί όλοι. Έτσι, μην το. Και πιεζόμαστε εσωτερικά. Και λοιπόν, πώς θα τα καταφέρουμε, τι θα κάνουμε. Και ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Άλλοι είναι πολύ πιο ευαίσθητοι, άλλοι ευαίσθητοι, άλλοι λιγότερο ευαίσθητοι. Λοιπόν, πάω κλίμακες εκεί συμπεριφορά. Θέλει λίγο μια προστασία τώρα. Επειδή εδώ βγαίνει το 4, σημαίνει χτίζω, σημαίνει, επίσης σημαίνει 4 στίχοι, σημαίνει βρίσκω ησυχία, φροντίζω τον εαυτό μου, φροντίζω την υγεία, χτίζω την υγεία μου και προσέχω. Και τότε θα αμυφθείς, διότι ο Κρόνος θα σε αμύψει εκείνη σε αυτή στην κατάσταση. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι είναι το 13ο γράμμα, έχει πέσει και το 4, γιατί αν προσθέσω το 1 και το 3 μου κάνει το 4. Το κηρύκιο του Ερμή γενικά σημαίνει και υγεία. Και το κηρύκιο του Ερμή σημαίνει επίσης είναι και ένα μαγικό σύμβολο που μπορείς και επικοινωνείς μεταξύ άλλων διαστάσεων και αυτού του γηγενού κόσμου και μπορείς να έχεις μια εμπειρία, να προφητικά όνειρα ίσως, να πάρεις κάποιες τέτοιες πληροφορίες, εντάξει, που θα σε βοηθήσουν. Τώρα, επειδή πολλοί με ρωτάτε, με έχετε ρωτήσει και αυτά ότι προβλέπω ο θάνατο, μισό λεπτό. Ή στα όνειρά μου έρχεται και βλέπω το θάνατο ή άσχημα γεγονότα ή δεν ξέρω τι. Συμβαίνει, γίνεται, δεν έχετε μάθει να γιώνετε αυτή την ενέργεια. Και να καταλάβετε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ένας κύκλος ζώων μεταξύ, δηλαδή ένας κύκλος ενεργειακών πραγμάτων. Γέννηση, ζωή, θάνατος. Ο θάνατος είναι τόσο φυσιολογικός όσο και η γέννηση. Ακούγεται λίγο περίεργο που σας το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και στους εσωτερικούς κύκλους γενικότερα, επειδή κάνουμε τώρα και το όνομα και την αριθμολογία κτλ., ο θάνατος είναι η μετάβαση σε μια άλλη κατάσταση. Οπότε, αν βλέπετε τέτοια όνειρα, δεν είναι για κακό, είναι για να καταλάβετε αυτήν την διαδικασία και υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι. Το δώρο της ζωής. Το γεγονός ότι ξυπνάτε, αναπνέετε, ζείτε, είναι ένα δώρο. Πραγματικά δώρο, πέρα από όλες τις δυσκολίες που περνάει ο καθένας μας. Εντάξει, λοιπόν, συνεχίζουμε όμως. Παιδιά, ένα λεπτό. Μια γουλιά καφέ. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε και ωραία κούπα. Σας δείξω εδώ μια ωραία κουπίτσα. Λοιπόν. Μια ανάσα έτσι, γιατί χρειάζεται και αυτό, διότι και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή δίνω ενέργεια, αρκετή ενέργεια, ώστε να έχει και όλο αυτό που κάνουμε αγάπη, νόημα, μεράκι. Λοιπόν, μεράκι, όχι νεράκι, μεράκι. Γράμμα όμικρον. Είναι το 15ο στη σειρά. Ανήκει στην ομάδα θεϊκή ή απολεσθήσα. Δεν θα το επεκτείνω περισσότερο, διότι έγινε μία μετάπτωση
γραμμάτων, το οποίο δεν έγινε τυχαία. Είχε ως σκοπό να καταστραφεί το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο και στη συνέχεια να καταστραφεί όλο αυτό το φιλοσοφικό μεταφυσικό σύστημα, αλλά χτύπησε ψυχικά κομμάτια, από εκεί κάποιος καταλαβαίνει δηλαδή ότι χτυπήθηκαν κομμάτια ψυχής ανθρώπων. Τα αφήνω εκεί, ξέρω σας έχω εντριγκάρει, αλλά δεν το προχωρά. Η κάρτα ταρό που αντιστοιχεί στο 15ο γράμμα είναι ο διάβολος, μην τρομάζετε, σημαίνει ότι βγαίνω από την πλάνη, βγαίνω από τις παγίδες. Ο πλανήτης είναι ο Κρόνος που κυβερνάτε, ζώδιο είναι ο Αιγόκερος και το έμβλημα είναι ο αυλός. Αυλός λοιπόν. Και βγαίνει μία κάρτα πολύ δυνατή, η οποία είναι ένας κρυός κρύβεται εδώ πίσω, βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς. Συνήθως αυτή η κάρτα σημαίνει μπελάδες, όμως μπορείτε εσείς να γίνετε πολύ ανταγωνιστικοί, μπορεί να γίνετε πάρα πολύ δυνατοί, όμως χωρίς να εξαπατάτε άλλους ανθρώπους. Πρέπει να μάθετε, χρειάζεται να μελετήσετε, να κάνετε ίσως και αυτογνωσία, άρα οι εμπειρίες που θα έρθουν θα έχουν να κάνουν με το εξής, να αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις που θα σας έρθουν με ωριμότητα και σοβαρότητα. Όχι πολλές φορές που ακούω, έλα μωρέ τον τάδε τώρα που δεν ξέρει και μας λέει και μας κάνει, ξέρετε αυτό το περιπαικτικό, έλα μωρέ με την τάδε τώρα τι έχει να μας πει για αυτή τώρα, εντάξει. Όχι, δεν είναι έτσι. Μπορεί να είναι με θέματα συνεργασιών, σε θέματα αγάπης, σε θέματα οικογένειας. Έλα τώρα βρε αγάπη μου, τι να μας πεις και εσύ που δεν ξέρεις τώρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Θέλει μια ωριμότητα, όχι έλα τώρα, ούτε έχω αδερφισμός. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα μήνυμα, δηλαδή από ένα συνεργάτη και σου λέει κοίταξε να δεις τάδε μου ή τάδε μου, έχω ένα θέμα, έχω ένα πρόβλημα, δεν γίνεται έτσι, να το κάνουμε έτσι, βάλτε το κάτω με σοβαρότητα και συζητήστε το. Γιατί εδώ θέλει ωριμότητα και σοβαρότητα. Εντάξει, αυτή είναι η εμπειρία και είναι πολύ σημαντική διότι θα σας βοηθήσει. Αυτή βέβαια η κάρτα σας δίνει μετά και δύναμη, διότι όταν καταφέρετε κάνει το κλικ, έχετε μετά μεταμόρφωση έρχεται. Πολύ μεγάλη δύναμη και αυτοπεποίθηση και γίνεστε θετικά υγιείς, ανταγωνιστικοί, ανταγωνιστικές. Και ο ανταγωνισμός δεν είναι κακός. Ο ανταγωνισμός, ο καλός, ο θετικός ανταγωνισμός είναι πολύ καλός, διότι έτσι καλυτερεύουμε. Εντάξει, λοιπόν. Και γινόμαστε και ευρηματικοί και εφευρητικοί και να βρούμε και ιδέες και πράγματα. Να σας πω ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, μιας και το λέγαμε. Όπως εγώ με το κανάλι. Λοιπόν, εκεί έξω, δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, ούτε θα πω προς Θεού, υπάρχουν κανάλια τα οποία είναι εξαιρετικά. Σε ταρό, σε αστρολογία που τα παρακολουθώ και εγώ και, και ακούω και χαίρομαι κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα είδος, αν θέλετε, δικού μου ανταγωνισμού με τα υπόλοιπα κανάλια, στα οποία και εγώ λέω ρε παιδί μου, OK, να βρω και εγώ ένα ωραίο θέμα, να βρω και εγώ μια. Να κάνω και εγώ κάτι διαφορετικό, να προσφέρω κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο, ώστε να περάσω και εγώ καλά και εσείς καλά κτλ. Είναι ένα είδος, αν θέλετε, καλού θετικού ανταγωνισμού. Τώρα, βέβαια, υπάρχει και ο κακός ανταγωνισμός, υπάρχει και ο πονηρός ανταγωνισμός, αλλά εντάξει, δεν μασάμε και εντάξει, δείτε, εδώ έχει βγει κρυός κτλ. Και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς. Πάμε τώρα στο επόμενο. Πάμε στο π. Είναι το 16ο γράμμα, ανήκει στην κατηγορία της μεταφυσικής, η κάρτα ταρό είναι το κάστρο, οι πλανήτες έχει δύο πλανήτες, κυβερνάται από δύο πλανήτες το π, από τον Άρη και την Αφροδίτη, το ζώδιο είναι το Ταύρος και το σύμβολό του, το έμβλημα είναι το σκύπτρο. Εντάξει, σκύπτρο, πολύ ωραίο. Π, είπαμε το π τώρα. Εδώ έχει να κάνει με μία κάρτα καρό, 8 καρό, καλό, δυνατό, υδροχό, στοιχερή κάρτα, βελτίωση γενικά καταστάσεων, ισχυρή διέστηση και καλή υγεία. Δηλαδή, οι εμπειρίες που θα έχετε για το 2013 που σας λέει το γράμμα σας είναι ότι μπορείς να βρεις την τύχη σου, μπορείς να κάνεις πράγματα. Η τύχη δεν σημαίνει κερδίζω μόνο το λότο, έτσι. Τύχη σημαίνει μια καλή εργασία. Τύχη σημαίνει, OK, μπορεί να μην πληρώνουμε πάρα πολύ, όμως έχω ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας. Υδροχόος εδώ, τα υπόλοιπα ζώδια της γης. Επίσης, πολύ καλή διέστηση θα σε βοηθήσει, θα αναπτύξει τη διέστησή σου το 23. Είναι μια εμπειρία η διέστηση, έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει, που υπάρχει. Και όταν πολλές φορές λειτουργούμε τη διέστηση και δεν λειτουργεί, μάλλον δεν είχε το αποτέλεσμα που θέλαμε, κάνεις λάθος, δεν είναι έτσι. Χρησιμοποίησες τη διέστηση, αλλά κάπου σε οδήγησε, διότι κάτι έπρεπε να μάθεις, κάτι έπρεπε να γίνει και που έπρεπε να γίνει με αυτόν τον λόγο. Και φυσικά εννοείται καλή υγεία κτλ. Εντάξει. Πολύ σημαντικό. Πάμε στο επόμενο. Στο ΞΥ, 17ο στη σειρά, ανήκει στην ομάδα των λειτουργικών γραμμάτων. Έχει ως σύμβολο το αστέρι,
ο πλανήτης σου που κυβερνά αυτό το γράμμα είναι ο ουρανός. Λοιπόν, το σύμβολό του είναι το ζώδιο του εγώκερου. Συγγνώμη, και το σύμβολο, το μυστικό σύμβολο είναι το χρυσό νόμισμα. Χρυσό νόμισμα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο με τους συμβολισμούς. Απλά δεν επεκτείνομαι να τους εξηγήσω, διότι θα σε άλλο βίντεο ίσως, βέβαια, αριθμός 7. Ευλογίες λοιπόν. Εδώ έχει να κάνει με το ξώτη Άρη και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς. Εδώ. Έχεις κουραστεί πολύ, έχεις κλάψει, έχει υπάρξει αναβολή σε πράγματα τα οποία ήθελες να πετύχεις ή περίμενες. Υπάρχουν ίσως εχθροί οι οποίοι σε επιβουλεύονται, αρνητικές ενέργειες, οπότε. Όμως, εδώ υπάρχει το εξής πολύ 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 σημαντικό, είναι ο αριθμός 7 και είναι ο αριθμός της προστασίας. Άρα θα μπορέσεις μέσα στο 23 και εσύ να βρεις προστασία, να βρεις ευλογίες, να καταλάβεις ότι ναι, έχουμε εχθρούς, όλοι έχουμε εχθρούς, όλοι έχουμε άνθρωποι που μας ζηλεύουν, όλοι έχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πούν κακή κριτική πίσω από την πλάτη μας, θα πούν κακό λόγο ή θα μας θάψουν ή θα μας κάνουν. Δεν το γλιτώνουμε κανένας μας αυτό. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Εσύ μπορεί να είσαι τέλειος, τέλεια στη δουλειά σου, στο ένα, στο άλλο, και όμως δεν σου έρχεται έτσι όπως πρέπει. Όμως, εδώ θα μάθεις με Άρη να πολεμάς. Με το ξώτη να ξορκίζεις με θετική ενέργεια όλες τις αρνητικές ενέργειες. Αυτά είναι μεταφυσικές κυρίως εμπειρίες. Είναι εμπειρίες όμως και της πραγματικότητας και αυτής της ζωής. Θα μάθεις πολλά πράγματα. Θα μάθεις να προστατεύεις πρώτα απ' όλα μόνο σου. Μόνη σου τον εαυτό σου. Πολύ δυνατό. Και βέβαια να βάζεις και όρια. Πολύ δυνατή ενέργεια, πολύ καλή ενέργεια. Είδες πόσο όμορφα πράγματα βγαίνουν. Στο επόμενο είναι το Ρο, 18ο στη σειρά. Είναι, ανήκει στην καρμική ομάδα. Σελήνη είναι η κάρτα τα Ρο που αντιστοιχεί σε αυτό το γράμμα. Πλανήτης βεβαίως η Σελήνη. Ζώδιο καρκίνος. Και το σύμβολο του είναι τόξο και βέλος. Εντάξει, τόξο και βέλος. Και, όπα, πολύ καλό. Άρα, εδώ έχουμε τον Άσο Καρό. Η γη, εδώ κυβερνάται αυτή κάτω από τη γη, φιλοδοξίες, έχεις φιλοδοξίες, χρήματα, προσφορά, καλά νέα, δράση τώρα. Μέσα στο 23 θα χρειαστεί να δράσεις, να κάνεις καινούρια ξεκινήματα, καινούρια πράγματα, ίσως κλείνει και κάποιος άλλος κύκλος στο 23. Μπορεί να είστε επαγγελματικά, στις συνεργασίες, σε θέματα δικαιοσύνης, σε θέματα, τι να σου πω, κληρονομικά, σε θέματα εγγράφων ή δεν ξέρω τι. Όμως έχεις τη δυνατότητα, να το πω έτσι, να συντονίσεις με αυτή την εμπειρία και να ξεκινήσεις και κάτι καινούριο, όμορφο, σταθερό και δυνατό για τα επόμενα, ας το πούμε έτσι, 9 περίπου χρόνια. Λοιπόν, τόσο μακριά πάμε. Το σίγμα, λοιπόν, 19ος, είναι το 19ο στη σειρά γράμμα, ανήκει στη δυναμική ομάδα, δηλαδή να πετύχω, να κάνω εσωτερικά, έχω τη φιλοδοξία και αυτά. Ήλιος είναι ο πλανήτης που κυβερνά αυτό το γράμμα. Ζώδιο Λέων και το μυστικό του σύμβολο είναι η λύρα του Απόλλωνα. Η εφτάχορδη λύρα του Απόλλωνα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλα είναι με συμβολισμούς. Οι αρχαίοι Έλληνες, η μυθολογία, η αστρολογία μιλάει μέσα από μία ιδιαίτερη γλώσσα συμβολισμών. Και αυτό είναι που κάνουμε και εδώ, μιλάμε μέσα από συμβολισμούς. Προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε το μήνυμα και μετά να το πάρουμε αυτό και να το έχουμε υπόψη μας βαθιά μέσα στο μυαλό μας και να μας βοηθήσει σαν πληροφορία. Εντάξει λοιπόν, οι εμπειρίες που έρχονται εδώ είναι ο ήλιος εδώ. Έχει να κάνει με το 6 λοιπόν μπαστούνι, συντονίζεται στο εξής. Πέρασες απογοητεύσεις, πέρασες εμπόδια, είχες απώλεια, είχες έξοδα τα οποία δεν τα περίμενες. Εντάξει, δυσκολεύτηκες, οι εμπειρίες που έρχονται είναι να ξεπεράσεις όλα αυτά τα πράγματα. Σου δείχνει εδώ τον ήλιο. Ο ήλιος συντονίζεται με την ενέργεια, συντονίζεται με τη δύναμη, την αυτοπεποίθηση, τη λάμψη, την αλήθεια. Επίσης ο αριθμός 6 συντονίζεται με σένα με την ισορροπία και την αρμονία και το γεγονός ότι έχεις δυνατότητες, έχεις θεραπευτική ενέργεια, έχεις την ενέργεια του μάγου που σημαίνει ότι μπορείς να μάθεις πράγματα και πώς να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Λοιπόν, οπότε το 23 μπορεί να σου έρθουν κάποια εμπόδια, θα έχεις όμως όλη τη δύναμη εκείνη που σου χρειάζεται με αρμονία, με ηρεμία ψυχής, μυαλού να τα ξεπεράσεις όλα.
Είναι αυτό που λένε θα περάσει και αυτό. Όμως το θετικό εδώ είναι η δύναμη και η ηρεμία και η γαλήνη της ψυχής μέσα από ένα θεραπευτικό πλαίσιο. Αυτό είναι το μυστικό μήνυμα, αγαπημένα μου, αγαπημένη μου, εντάξει. Και πλέον δεν θα αισθάνεσαι αυτή την απογοήτευση, διότι θα έχεις καταλάβει γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Και είναι μια μεγάλη λύτρωση. Άρα το 23 μπορεί να είναι ένα έτος λύτρωσης για σένα και απελευθέρωσης. Μέσα από εμπόδια, έτσι εννοείται, εντάξει. Το επόμενο, το γράμμα TAF. Το 20ο λοιπόν στη σειρά γράμμα, ανήκει στη συνεργατική ομάδα. Η κάρτα ταρό είναι η κρίση, ο πλανήτης εδώ που κυβερνάει αυτό το γράμμα είναι ο Ποσειδώνας, ζώδιο ηχθής και το μυστικό σύμβολο είναι η κλεψίδρα, ο χρόνος δηλαδή. Όλα τα πράγματα χρειάζονται και το χρόνο τους, έτσι, για να μπορέσουν να... Ωραία, αυτό ήθελα να πάρω, ωραία. Και όχι μόνο αυτό, το γράμμα TAF για σένα μέσα από συνεργασίες. Λοιπόν, μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Έχεις προστασία, τύχη, θετικές αλλαγές που μπορείς να συντονιστείς. Είναι το 10 κούπα, όλα τα ζώδια του νερού, ζώδιο, οροσκόπος κτλ. Αφορά εσένα ή άλλους ανθρώπους. Ο Δίας έρχεται με δώρα, όμως εδώ τι σημαίνει. Εδώ σημαίνει ότι δίνεις τον αριθμό 10, δηλαδή μπαίνεις σε μια κατάσταση τέτοια όπου κλείνεις κύκλους με θετικό τρόπο για να ανοίξει κάτι καινούριο. Ο αριθμός 10 είναι ο καρμικός κύκλος που κλείνει όμως με θετικό τρόπο. Υπάρχει μια θετική ανταπόδοση, να βάζεις στόχους, να δεις τι είναι αυτό που σου αρέσει, για να φέρεις εσύ, πρόσεξε, εσύ θα φέρεις τις θετικές αλλαγές. Άρα το 2023 μπορεί να σημαίνει ένα έτος πολύ καλών θετικών αλλαγών για σένα, και να έχεις και προστασία και τύχη και χαρά και να πετύχεις αρκετά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα σου λείψουν οι προκλήσεις, γιατί ο αριθμός 10 σημαίνει ότι περνά από το 1, το 2, το 3, φτάνω μέχρι και το 9 και φτάνω σε μια τέτοια κορύφωση όπου τελικά καταλαβαίνω τι γίνεται και κλείνω όμορφα τους κύκλους μου για να ανοίξει κάποιος καινούριος με έναν πολύ θετικό τρόπο. Στο επόμενο, πάμε στο Ύψιλον, 21ο λοιπόν γράμμα, ανήκει στην ομάδα των κοινωνικών γραμμάτων, ενεργειών. Η κάρτα ταρό που συμβολίζεται εδώ είναι ο κόσμος. Ο πλανήτης είναι ο Άρης, ζώδιο κρυός, και το σύμβολό του είναι κεφάλια λεόντων. Κεφάλια λεόντων, οι κεφαλές των λεόντων. Και εδώ τι έχουμε, ωραία. Εδώ εσύ έχεις πετύχει το jackpot που λένε, εντάξει. Εδώ λοιπόν είναι μία από τις καρμικές κάρτες. Είναι μία κάρτα αλλαγών. Λέγεται, αυτό εδώ λέγεται η κάρτα, αυτή εδώ πέρα, είναι, λέγεται η κάρτα του κάρμα. Και στην Αιγυπτιακή, για το πω έτσι, αυτή εδώ την Αιγυπτιακή ανάλυση κάρτα, είναι η κάρτα των θαυμάτων, πίστη στο θεϊκό σχέδιο, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα θεϊκό σχέδιο, όλα θα πάνε καλά, σε οποιοδήποτε επίπεδο έχουμε θεϊκό σχέδιο. Οι εμπειρίες που περνάμε μπορεί να είναι ένα θεϊκό σχέδιο. Δεν είναι τυχαίο πολλές φορές που λένε «Μα ο Θεός μου το έστειλε αυτά». Ναι, για κάποιο τρόπο άλλοι το πιστεύουν, άλλοι το πιστεύουν. Όλοι, ναι, μεν έχουμε ελεύθερη βούληση, η οποία όμως είναι λίγο περιορισμένη. Μένω εδώ, δεν το επεκτείνω περισσότερο. Ναι, έχω την ελεύθερη βούληση να κάνω εκείνο, έχω την ελεύθερη βούληση να αποφασίσω να κάνω. Η ελεύθερη βούληση όμως γίνεται μέσα σε περιορισμό χρόνου και τόπου. Εντάξει. Τώρα, εδώ σημαίνει ότι θα σου αποκαλύπτονται πράγματα το 2023, έχεις προστασία και γενικότερα. Σε ό,τι σου συμβεί, είτε θετικό είτε αρνητικό, πίστεψε ότι υπάρχει ένα θεϊκό χέρι από εκεί πίσω που το κινεί, διότι σε θέλει κάπου να σε οδηγήσει. Εντάξει. Πολύ καλό, πολύ σωστό, πολύ όμορφο. Είναι μια κάρτα αλλαγών γενικότερα, θετικών αλλαγών. Στο επόμενο, πάμε στο Φι. Αριθμός 22ο γράμμα, ανήκει στη γήινη όμως ενέργεια. Δεν έχει κάρτα ταρό εδώ. Ο πλανήτης είναι η Αφροδίτη που κυβερνάει αυτό το γράμμα, ζώδιο Παρθένος, και εδώ έχει να κάνει με το κέλυφος Χελώνας. Εντάξει. Και πάμε να τα δούμε. Εδώ είναι ο Ουράνος που κυβερνά αυτή την κάρτα, 5 καρό και τα υπόλοιπα ζώδια της γης. Καρμικά γεγονότα, αλλαγές, εντάξει, θα έχεις αμοιβές, μπορεί και ευτυχία, είναι μια καλή κάρτα, η οποία σου λέει όμως ότι η χελώνα και το κέλυφο σημαίνει έχεις πολύ δυνατό καβούκι προστασία, έτσι, δεν σε πληγώνει κάτι.
Το 5 σημαίνει μέσα από αλλαγές, μέσα από επικοινωνία, μέσα από διάφορα γεγονότα. Ο ουρανός σημαίνει και ξαφνικά γεγονότα. Μπορεί να γίνει κάτι, να σε ξαφνιάσει, να σε σοκάρει, αλλά να σε οδηγήσει κάπου αλλού πολύ θετικά. Γενικότερα εδώ είναι μια κάρτα αλλαγών σε επαγγελματικά επίπεδα, σε λεφτά, σε ύλη, σε τέτοια κομμάτια. Έχει εμπιστοσύνη γενικότερα σε αυτό το οποίο έρχεται. Ξαφνικές αλλαγές, αλλά στο τέλος όμως ανακαλύπτεις ότι ήταν για καλό τελικά. Εντάξει, αυτό, με αυτές τις εμπειρίες συντονίζεσαι. Πάμε στο Χ. Το Χ λοιπόν είναι το 24ο γράμμα στη σειρά. Ανήκει στους θεϊκούς ή απολεσθήσα ενέργεια γράμμα. Εδώ αντιστοιχεί μια κάρτα Ταρό που είναι ο τρελός. Ο πλανήτης είναι η Αφροδίτη, ζώδιο Ταύρος. Και εδώ ο συντονισμός αυτού του γράμματος είναι το κέρας της αμαλθίας. Εντάξει. Το κέρας της αμαλθίας. Ψάξτε το εσείς στο ίντερνετ να το βρεις. Θα σου πει περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν σου λέω εγώ για να μην μακρηγορούμε. Εδώ συντονίζεσαι με την Αφροδίτη και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Αγαπητή, είσαι ένας αγαπητός άνθρωπος, καλή ψυχή που λένε, έχεις έκτη αίσθηση, ρομαντική, ένας έρωτας, ομορφιά, προστασία, όχι όμως και στο δράμα. Εδώ τώρα οι συντονισμοί, επειδή έχει βγει μια βασίλισσα κουπάτη, μπορεί να είσαι εσύ, μπορεί να είναι μια σύντροφος ή ένας άνθρωπος που αγαπάς πολύ και μια μητέρα βεβαίως, η οποία σε συμβουλεύει, σε αγαπάει πάρα πολύ, θέλει το καλό σου, θέλει να περνάς καλά. Αν δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο, τότε σημαίνει ότι εσύ το 2023 έχεις την ευκαιρία να βγάλεις όλη σου την αγάπη που έχεις στους φίλους σου, στους ανθρώπους, στην οικογένειά σου, αλλά και να ενισχύσεις και να καταλάβεις και την έκτη αίσθηση. Για κάποιο λόγο γίνεται αυτό. Το ένστικτό σου δηλαδή, το 2023 θα σου δώσει εμπειρίες, θα σου φέρει τέτοιες εμπειρίες, τώρα δεν μπορώ να πω για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά τέτοιες εμπειρίες κυρίως συναισθηματικές, γιατί είναι το κούπα εδώ το νερό, για να καταλάβεις και να σε οδηγήσει το ένστικτό σου τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και όταν πιστεύεις ότι πήρες τη λάθος απόφαση, τελικά έχεις πάρει τη σωστή απόφαση, διότι έτσι γίνεται. Θέλει λίγο χρόνο όμως μετά για να το καταλάβουμε αυτό. Πολλές φορές όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουμε, λέμε, χωρίζουμε. Παρόλο που θέλαμε μια επανασύνδεση. Και στο βάθος χρόνου καταλαβαίνουμε τελικά, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, ότι ήταν για καλό μας. Για κάποιο λόγο. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Ψι. 25ο γράμμα, ανήκει στην ομάδα κατηγορία των μεταφυσικών γραμμάτων. Ο πλανήτης εδώ είναι ο Κρόνος, ζώδιο εγώ καιρος, και έχει να κάνει με μυστικό σύμβολο την κουκουβάγια. Εντάξει, και πάμε να το δούμε εδώ. Με τι εμπειρίες συντονίζεσαι εσύ? Ωραία, λοιπόν, συντονίζεσαι με τον Ποσειδώνα, καταρχάς, με τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς γενικά, είτε ζώδιο του οροσκόπους, δύσκολη κάρτα η οποία έχει να κάνει με τις δυσκολίες, που έχει περάσει αρκετές δυσκολίες, ψέματα, ίσως είχες και ψιλοαρρωστήσει σε κάποιες καταστάσεις, όμως εδώ σημαίνει αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες, δυσκολίες που πέρασες κυρίως με το τέρι σου ή με ανθρώπους όπου είχατε μια τέτοια ισχυρή σύνδεση μεταξύ σας, η οποία δεν ανάγκη να ήταν μόνο ερωτική. Οι δίδυμες φλόγες, αλλιώς ψυχές, είτε οι καρμικές σχέσεις που λέμε, έχουν να κάνουν και με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι από την οικογένεια, φίλους, φίλες, συνεργάτες, έτσι, έπρεπε να συναντηθείτε για κάποιο λόγο. Λοιπόν, εδώ σημαίνει το μυστικό εδώ είναι σοφία, που είναι η κουκουβάγια, με σοφία και με συνεργασία και με σοβαρότητα. Φέρνω δηλαδή αυτές τις ενέργειες στην επιφάνεια για το 23, διότι θα μου φέρει εμπειρίες, ώστε εγώ να φέρω δηλαδή στην επιφάνεια τη διέστησή μου, τη συνεργασία μου, τη σοβαρότητά μου, τη σοφία μου, και τότε θα ξεπεράσω όποιες δυσκολίες υπάρχουν. Και η ειλικρίνεια, να λέω αυτό που διαισθάνομαι, αυτό που αισθάνομαι, αλλά με συνεργατικό τρόπο, όχι με βρίσιμο. Όχι με εμπόλεμη κατάσταση, διότι έτσι δεν θα πετύχω τίποτα, διότι ο άλλος θα σηκώσει άμυνες. Μέσα από συνεργασία, μέσα από κατανόηση, ακόμα κι αν δεν συμφωνήσει μαζί μας στο τέλος, εμείς θα νιώθουμε ολοκληρωμένοι, διότι έχουμε πετύχει κάτι σημαντικό. Αυτό. Πολύ σημαντικό η συνεργασία λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, στο τελευταίο γράμμα που είναι το ωμέγα, 26ο, είναι στα λειτουργικά, στις λειτουργικές ομάδες δηλαδή. Εδώ είναι ο Δίας ως πλανήτης, το Ξώτης είναι το ζώδιο και ο Κεραυνός είναι το μυστικό σύμβολο. Και πάμε να δούμε εδώ το τι έχει να μας πει, που είναι ένας Ερμής, είναι το τρία μπαστούνι. Εδώ έχει να κάνει με συγκρούσεις. Αποφεύγουμε τις συγκρούσεις δηλαδή.
Μπορεί να έχει προβλήματα γενικότερα με τρίτους, έτσι, με παρέες, με συνεργάτες, με άλλους ανθρώπους που ανακατεύονται, που κάνουν. Εδώ βάζεις όριο. Εδώ δεν είναι τυχαίο και το σπαθί που υπάρχει μέσα, σημαίνει ότι βάζω ένα όριο, κόβω τελικά, πώς να σου το πω, όχι μόνο κόβω επαφή, βάζω ένα όριο, βάζω τη δική μου κατάσταση, βάζω, πώς το λένε, βάζω κάποια μέτρα τα οποία χρειάζεται να πάρω για τη δική μου εσωτερική γαλήνη, ας το πούμε. Ερμής, που σημαίνει επικοινωνώ, υπάρχει πίσω. Μπαστούνια, που είναι τα ζώδια της φωτιάς, που σημαίνει και αρκετή ενέργεια. Εντάξει, όταν λέω μπαστούνια, δεν εννοώ δηλαδή και άνθρωποι που υπάρχουν, είτε ζώδιο είτε οροσκόπος, που υπάρχουν στον κύκλο σας. Όμως, αν δεν υπάρχει, μπορεί να σημαίνει ο συμβολισμός αυτός, βρίσκω και την ενέργεια. Το 3 σημαίνει και επικοινωνία. Και δεν μπαίνω σε διαδικασία να τσακωθώ. Μπαίνω σε κατάσταση να εκφράσω την αλήθεια μου και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αν κάποιος δεν καταλάβει, δεν έχει καταλάβει. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να πείσουμε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, νομίζω ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν πολύ ιδιαίτερο. Είχε πάρα πολύ καλή ανάλυση. Λοιπόν, εγώ έτσι διαισθάνομαι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εσάς σας άρεσε, ήταν κάτι που σας άγγιξε, ήταν κάτι που είχε ενδιαφέρον? Αυτό θα έχει σημασία λοιπόν, και αν θέλετε μπορείτε να γράψετε κάτω στο βίντεο τα σχόλιά σας και εγώ θα απαντήσω, απαντάω, βάζω καρδούλες ή αν σας απαντάω γενικά σε κάτι το οποίο υπήρχε, το οποίο θέλετε να γράψετε και τον προβληματισμό σας, θέλετε να γράψετε, ξέρω εγώ, και το θετικό, θέλετε να γράψετε κάτι το οποίο σας απασχολεί, κάντε το λοιπόν κάτω από το βίντεο. Σας ευχαριστώ.